Γιούχτας εναντίον Όφη Ιεράπετρα στην κριτική μονομαχία της Τρίτης Εθνικής, ένα παιχνίδι με πάρα πολύ κόσμο στην κερκίδα του γηπέδου των Αρχανών και από τους γηπεδούχους και ασφαλώς και από την ομάδα της Ιεράπετρας. Φίλοι από την Ιεράπετρα ακολουθούν τον Όφη όπου και αναγωνίζεται. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όφη Ιεράπετρας που έχει στόχο, ένα μεγάλο αποτέλεσμα στις Αρχάνες. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα θα φτάσει στον Μούτσα. Εκεί μόνος του ο Μαρτσάκης, ο Κόλιας εντυπωσιακά θα αποκρούσει. Δεν απομακρύνεται την μπάλα. Ξανά ο Μούτσα. Εκεί θα πάει πιο αριστερά στον Παπαδόπουλο. Κόλιας στη γωνία του θα μπλοκάρει. Έχει μπει πολύ δυνατά στο μάτσο ο Όφη Ιεράπετρας. Ο Γιούχτας τώρα είναι στην επίθεση. Μπάλα έξω από τα καρέ του Όφη. Ένα μακρινό σούτ από τον Σταθόγλου. Εντυπωσιακά ο Πρίφτης σε κόρνερ στο πέμπτο λεπτό. Ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα μετά το πλάγιο out και το τακουνάκι του Παπαδόπουλου θα φτάσει στον Χίζη. Κάνει τις τρίπλες στην αγκαλιά του Κόλια. 15ο λεπτό. Λάθος από τον ποδοσφαιριστή του Όφη. Ο Σταθόγλου νέο σούτ. Δεν ανησυχεί ο Πρίφτης. 21ο λεπτό. Ο Μαρτσάκης θα κάνει από αριστερά ωραία ενέργεια και σέντρα. Μόνος του ο Χίζη. Μεγάλη ευκαιρία. Ο Κόλιας μπλοκάρει. 24ο λεπτό. Το βολέ από τον Κόλια. Απομακρύνεται η μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του Όφη και εκδηλώνουν ταχύτατα αυτήν την αντεπίθεση. Γιουκούδης θα πλασάρει. Μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα. Ο Ραπτάκης σαν από μηχανής θεός διώχνει. Το κόρνερ θα εκτελεστεί με πάσα. Η μπάλα θα φτάσει μέσα στα καρέ στον Μινά με τη μία το σουτ. Κόλιας εντυπωσιακά. Νέο κόρνερ. Ξανά η ομάδα της Ιεράπετρας, Μούτσα, στον Μαρτσάκη που θα περάσει, είναι μόνος του με το αριστερό, με τα πόδια ο Κόλιας. Η μπάλα δεν έχει φύγει, τώρα φεύγει από το κεφάλι του Ρουμπάκη. 33ο λεπτό, ωραία τώρα από δεξιά ο Γιούχτας με τον Κασοτάκη. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, ανατρέπεται, ζητούν πολύ έντονα πέναλτι οι γηπεδούχοι σε αυτή την ανατροπή του αρχηγού τους, του Κασοτάκη. Μέσα στην περιοχή δίνει συνέχεια στο μάτσο ο κύριος Τσαγκαράκης. 34ο λεπτό. Πάνω κάτω η μπάλα. Τρομερό μάτς στις Αρχάνες. Τώρα θα περάσει μέσα στην περιοχή. Ο Παπαδόπουλος θα επιχειρήσει πάνω στο κεφάλι του Κασοτάκη. 35ο λεπτό. Μέσα στην περιοχή του Όφη μπάλα. Ζητούν χέρι τώρα από τον Γιούχτα. Σε αυτή τη φάση με τον Μίγκα. Νέες διαμαρτυρίες από τους Αρχανιώτες. Δεύτερο ημίχρονο, ο Γιούχτας έχει μπει καλά στο μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηλιόπουλος τώρα. Από αριστερά, ο Πρίφτης θα μπλοκάρει στο 57. 58 λεπτό. Η μπάλα θα φτάσει στον Κουσίδη. Από εκεί στον Τριανταφύλου, ξανά δυνατό shoot out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Γιούχτα. Στο 68, ο Φίχη έχει κερδίσει ένα φάουλ. Θα το εκτελέσει ο Παπαδόπουλος. Κεφαλιά από τον Μούτσα out. Μεγάλη ευκαιρία. 83ο λεπτό. Από αυτό το βολέ θα εκδηλωθεί μια επιθετική προσπάθεια για τους Αρχανιώτες. Ωραία στο σφύρο Γιαννάκη. Τελευταία στιγμή τον κόβει ο Κορομιλάς. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Υπάρχει μια ένταση στην κερκίδα. Έγινε ένα όμορφο παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια. Θεωρώ ότι έγινε ένα παιχνίδι γιορτή και διαφήμιση ποδοσφαίρου και από τις δύο ομάδες. Καλή μπάλα. Χωρίς σκοπιμότητες και θεωρώ ότι αδικούμαστε από το σκορ. Βάσει ευκαιριών 19 για την ακρίβεια, τελικές 12 στο τέρμα, θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι με σχετική ευκολία. Αλλά όταν δεν το πετυχαίνεις, δεν μπορείς να πεις πολλά. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του Γιούχτα για την φιλοξενία, την άψογη. Θα ανταποδώσουμε, έτσι πρέπει να γίνεται. Απλά ένα επεισόδιο που έγινε στο τέλος, δυστυχώς προσβάλλει την οικογένεια του Γιούχτα, τον προπονητή και τους παίχτες. Ποδοσφαιρίζει να φτύνει φιλάθλους. Δυστυχώς θα πρέπει να τα σταματήσουν γιατί πάνε το ποδόσφαιρο πίσω. Συνεχίζουμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Γιούχτα, τον κύριο Πίτσο, ένα πολύ καλό προπονητή, πολύ καλή ομάδα και θεωρώ θα είναι δύο ομάδες που θα είναι ψηλά στο τέλος της βαθμολογία. Σήμερα θεωρώ ότι παίζανε δύο από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Εμείς ξέραμε ότι ο Όφη Ιεράπετρας είναι μια ομάδα που πρέπει να έχει την προσοχή σου και στα 95 λεπτά, θα έλεγα. Γιατί έχει παίχτες με πολύ καλά ατομικά στοιχεία.
Σίγουρα δημιουργήσαμε και εμείς ευκαιρίες και θέλω να ξαναδώ το βράδυ στην τηλεόραση τα δύο αμφισβητούμενα πέναλτι, γιατί δεν τα είδα καθαρά. Γιατί άκουσα κάποια στιγμή την επόπτη να φωνάζει πέναλτι, ειδικά στην ανατροπή του Κασουτάκη, γιατί μετά μπορούσε να έχει πάρει μια άλλη τροπή το παιχνίδι. Δημιούργησε και ο Όφι Ράπετρας και δύο πολύ τσακάλες απεικρούσεις του Κόλια που σίγουρα κρατήσανε το 0. Αλλά θεωρώ ότι και εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλοί, πολλά διαβασμοί στον αγωνιστικό χώρο. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα, είχαμε το δικό μας ρυθμό. Όπως σας είπα, απέναντι σε μια ομάδα που ανά πάσα στιγμή, αν ήσουν να είχε κάποια λεπτά αδράνειας, μπορούσε να σου κάνει τη ζημιά. Εμείς συνεχίζουμε ταπεινά. Θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πάμε για το επόμενο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα που θα κοιτάξουμε να πάρουμε κάτι θετικό και από εκεί.